Παιδί μου, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Καπιτού. Ναι, στη Βουλή, εκτός από βουλευτές, πηγαίνουν και Έχετε απόλυτο δίκιο. Για συζήτηση θεμάτων. Βεβαίως, έτσι κι αλλιώς. Και χθες εκεί ήταν η ελεγκτική υπηρεσία, σε αρκετές επιτροπές, μπορώ να πω. Εκεί, γιατί χθες συζητήθηκε και το θέμα του e-justice και υπόθηκαν και πάρα πολλά από την ελεγκτική υπηρεσία. Κάνατε λόγο για ανατολίτικα παζάρια. Κάνατε λόγο ότι ουσιαστικά εγκλωβίστηκε το δημόσιο στις ορέξεις του ανάδοχου. Είναι πολύ σοβαρές κατηγορίες. Κατακεραυνώνεται ουσιαστικά το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, κύριε Πετρίδη. Και θέλω να μας πείτε γιατί και με ποια στοιχεία το κάνετε αυτό, για να καταλάβει και ο κόσμος. Λοιπόν, κύριε αγαπητού, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές το έργο. Να δίνεται μια προσφορά, να κατακυρώνεται μια προσφορά σε πολύ χαμηλή τιμή. Εδώ η εκτιμόμενη αξία, να φανταστείτε, ήταν 11 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα τεράστιο ποσό, αν αναλογιστεί κάποιος ότι είναι ένα μηχανογραφικό σύστημα. Φυσικά ήταν για μια μεγάλη περίοδο, νομίζω 13 χρόνια η συντήρηση. Αλλά είναι ένα τεράστιο ποσό τα 11 εκατομμύρια. Αντί 11 εκατομμύρια ευρώ, λοιπόν, κατακυρώσαμε την προσφορά, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, στα 5,8 εκατομμύρια. Μάλιστα. Στην εξέλιξη του έργου και βλέποντας ο ανάδοχος προφανώς ότι δεν μπορεί να παραδώσει αυτό το έργο με αυτό το ποσό και αυτές τις απαιτήσεις, φαίνεται, να φανταστείτε, ότι μόνο για το ένα κομμάτι, για την υλοποίηση του συστήματος, που ήταν περίπου 1 εκατομμύριο, έκανε αίτημα ούτως ώστε να πληρωθεί ακόμα 1 εκατομμύριο. Τα διπλάσια. Μάλιστα, το αίτημα του ήταν πολύ περισσότερο και με διαπραγμάτευση πέσαμε στο 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, ουσιαστικά, διπλασίασε το κόστος υλοποίησης. Μάλιστα. Έτσι, αφήνουμε εκτός τα υπόλοιπα, τις δοκιμές, τα δικαιώματα χρήσης. Ναι, μόνο για το στήσιμο, ας πούμε. Ναι. Έτσι, μόνο για το στήσιμο, για την υλοποίηση του συστήματος. Άρα, έχουμε δει και έχουμε καταλήξει σε κάποια προκαταρκτικά συμπεράσματα, για τα οποία στείλαμε επιστολή στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής. Ζητούμε να μας προσκομίσουν και άλλα στοιχεία σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα την παραλαβή κάποιων κομματιών, modules λέγονται, και ιδιαίτερα κατά πόσο αυτά είχαν την απαιτούμενη ποιότητα, ούτως ώστε να τα παραλάβουν, δηλαδή τα παρέλαβαν έτσι, τα παρέλαβαν χωρίς έλεγχο, χωρίς να τα ελέγξουν. Περιμένουμε να μας ενημερώσουν και φυσικά έχουμε καταγράψει τις τεράστιες καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά στην εκτέλεση της σύμβασης, και να φανταστείτε για το πόσο σημαντικός ήταν ο χρόνος, γιατί το Υπουργικό Συμβούλιο τότε είχε αποφασίσει, κυρία Καπιτού, ότι θα έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στα χρονοδιαγράμματα, διότι η δικαιοσύνη και δικαίως πίεζε ότι ήθελε ένα σωστό σύστημα για να κάνει τη δουλειά της. Συγκεκριμένος οικονομικός φορέας δήλωσε στην προσφορά του, αντί 20 μήνες που έλεγαν τα έγγραφα διαγωνισμού, 21 μήνες, και τον κόψαμε. Και τώρα έχουμε φτάσει στους 40 και βάλε μήνες και είναι εντάξει. Ναι, ναι. Έτσι, 41 μήνες. 41 μήνες για ένα σύστημα το οποίο δεν δουλεύει κιόλας. Δηλαδή, και για ένα σύστημα το οποίο δεν δουλεύει. Οι δικηγόροι είναι στα κάγκελα. Τη Βουλή ήταν χθες και γενικότερα είναι στα κάγκελα, γιατί οι άνθρωποι πραγματικά δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή, όλο αυτό είναι ένα άλλο φιάσκο που έρχεται τώρα να εξετάσουμε, τι και πώς φταίει. Για αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Δεν ξέρω, ρήτρες δεν υπάρχουν σε αυτά τα συμβόλαια, κύριε Πετρίδη? Επιβλήθηκαν μόνο 16.000 ευρώ ρήτρες τη στιγμή που, κατά την άποψή μας, θα έπρεπε να ήταν προκαταρκτική άποψη, το τονίζω, χωρίς να έχουμε τις απόψεις, που θα έπρεπε να ήταν πολύ υψηλότερες. Άρα τώρα δώσαμε το 1 εκατομμύριο, δηλαδή εμείς έχουμε δώσει το 1 εκατομμύριο.
Έχουμε ζητήσει και ακριβή οικονομικά στοιχεία για να δούμε στο σύνολό της τι έχει πληρωθεί και τι δεν έχει πληρωθεί. Ναι. Το ζήτημα, κυρία Αγαπητού, είναι το εξής. Γιατί αν κάτι το λέει η σύμβαση και να μην το δώσαμε, θα το πρέπει να το δώσουμε. Έτσι. Αν δεν λάβουμε μέτρα να διορθώσουμε την πορεία του έργου. Ναι. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν δύο δεχόμενα. Είτε ο ανάδοχος αδυνατεί να υλοποιήσει το σύστημα όπως έχει προκαθοριστεί μέσω της αρχικής του προσφοράς, είτε οι προδιαγραφές που καταγράφηκαν στα έγγραφα δεν ήταν πλήρης ή ακριβής. Και φαίνεται ότι το δεύτερο ενδεχόμενο είναι πολύ μεμακρυσμένο, εφόσον, όπως έχουμε εντοπίσει, έχουν καταγραφεί ορθά οι διαδικασίες των δικαστηρίων, έτσι το πώς λειτουργεί το σύστημα δικαιοσύνης. Ναι, καλά, εντάξει, και ούτω καθεξής. Η ανάδοχος εταιρεία που πάει να κάνει ένα σύστημα, αν το δει ότι έχει κενά, δεν θα έρθει πίσω να σου πει με αυτό το σύστημα που μου λες δεν μπορεί να βγει. Πρέπει να το διορθώσουμε. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχε. Δεν ξέρω τι πρόβλημα υπάρχει. Θα πρέπει κάποιος να το βρει. Να ρωτήσω, επειδή είπατε πριν για ότι πληρώθηκαν 16.000 μόνο σε ό,τι αφορά τη ρήτρα, αυτό αφορούσε τον χρόνο καθυστέρησης ή αυτή την πλατφόρμα που δεν δουλεύει? Το χρόνο καθυστέρησης, διότι η πλατφόρμα που δεν δουλεύει προέκυψε τώρα, πριν από 8 μέρες. Η επιστολή μας, πρέπει να σας πω, κύριε Αγαπητού, είχε ετοιμαστεί πολύ πιο πριν, έτσι κι αλλιώς. Το θέμα το παρακολουθούμε εμείς, οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου, από το 2021, mm-hmm. όταν ξεκίνησε, μάλλον από την υπογραφή, εντάξει, δεν πήγαμε να κάνουμε έλεγχο με την υπογραφή, ναι, όταν ναι. ξεκίνησαν να έρχονται οι διάφορες αλλαγές και απαιτήσεις στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν να σας αποδεσμεύσω, μόνο 3 λεπτάκια σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί μας αφορά και το θέμα και θέλουμε να δούμε λίγο και το θέμα του ΤΕΠΑΚ. Γιατί εντάξει, χθες ήταν μια θυελώδης συνεδρία, είχαμε μέχρι και λιποθυμίες. Μια συζήτηση η οποία ξεκίνησε από την προηγούμενη εβδομάδα, συνεχίστηκε χθες. Εσείς βλέπετε ότι είναι μια σαθρή εικόνα και κατάσταση στο ΤΕΠΑΚ. Κάποιοι άλλοι λένε ότι το ΤΕΠΑΚ κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Εντάξει, κύριε Αγαπητού, ναι. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει ό,τι θέλει. Ναι, μάλιστα. Ναι, το θέμα είναι ότι εμείς βρίσκουμε ότι το σύστημα νοσεί, είναι σαθρό, χρειάζεται εκβάθρον αναβάθμιση, θα πρέπει να αλλάξει το μοντέλο διοίκησης των πανεπιστημίων γενικότερα. Ναι. Δεν θα πρέπει ο εκάστοτε πρίτανης να είναι ο απόλυτος άρχον και για ακαδημαϊκά και για διοικητικά οικονομικά θέματα, mm-hmm. για ακαδημαϊκά θέματα ναι, για οικονομικά ή θέματα διοίκησης δεν πρέπει να είναι ο πρίτανης η απόλυτη αρχή. Και μάλιστα εδώ που έχουμε και έναν άνθρωπο ο οποίος τόλμησε να αναφέρει κάποια πράγματα στην ελεκτική υπηρεσία και την Βουλή, βλέπουμε ότι λιδωρείται και κατηγορείται από συναδέλφους του και άλλους επειδή τόλμησε να αναφέρει κάποια πράγματα στην ελεκτική υπηρεσία για να τα διερευνήσουμε. Και αυτός ο άνθρωπος που είναι η μοναδική πλέον μικρή, αλλά υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας για να κάνει το ΤΕΠΑΚ μια καλύτερη ορθολογιστική οικονομική διαχείριση, θέλουν να τον απομακρύνουν. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Μα ο άνθρωπος στην προηγούμενη συνεδρία είπε να με απαλλάξετε από αυτά τα καθηκοντά μου, γιατί δεν αντέχω άλλο. Και ο πρίτανης, αν δεν κάνω λάθος, στην προηγούμενη συνεδρία είπε: δώστε μου τα εμένα, τα κάνω εγώ. Είναι αυτό που λέτε όμως ότι δεν γίνεται? Όχι, αυτό δεν είναι μέσα πολύ στα πλαίσια. Πολύ απλουστευμένα τα είπα, κάποιο ένα ρεζουμέ του τι έγινε την προηγούμενη φορά, πριν να έχουμε βεβαίως αυτή κάποιο, την πιο... Ναι. Δεν μπορεί κάποιο άτομο, κύριε Αγαπητού, να συγκεντρώνει στα χέρια του όλες τις εξουσίες. Έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι και ο καλύτερος υπάλληλος να είναι, προφανώς κάτι θα του διαφύγει, κάτι θα κάνει λάθος. Όντως έχουμε τριτοθεσίτες, έχουμε καθηγητές μέσα, έχουμε καθηγητή που κρατάει τρεις θέσεις, παίρνει έχουμε, από τρεις. Ναι, είχαμε, τώρα έφυγε, έχουμε εντοπίσει ότι καθηγητής ζούσε μόνιμα στην Ελλάδα, ναι. προσκόμιζε ιατρικά πιστοποιητικά, δεν ξέρουμε αν είναι κανονικά ή όχι, για να μην διδάσκει στο ΤΕΠΑΚ.
Και όχι μόνο αυτό, το ΤΕΠΑΚ του έδωσε και άδεια να διδάσκει και στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Δηλαδή είχε τη θέση του στο ελληνικό πανεπιστήμιο, στο ΤΕΠΑΚ, και του δώσαμε και θέση στο ανοιχτό πανεπιστήμιο Κύπρου να διδάσκει. Έτσι. Αυτό και το γεγονός, κύριε αγαπητού, ότι από 40 καταγγελίες διερευνήθηκαν οι δύο όλα αυτά τα χρόνια, το γεγονός ότι κάποιος καθηγητής, ο οποίος, ή κάποιο άτομο, να μην πούμε καθηγητής, είχε καταδικαστεί για διαφθορά, ήταν εμπλεγμένος σε υπόθεση διαφθοράς και η σύγκλητος ακύρωσε την ποινή του, αυτής της επιτροπής που έχει να κάνει με πειθαρχικά, mm-hmm. Και του έβαλε ποινή χάδι, έτσι, που θα έπρεπε να ήταν 10 φορές πιο αυστηρές οι ποινές που επιβάλλει κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα, γιατί στα μάτια τα δικά μας τουλάχιστον οι καθηγητές πρέπει να είναι τα φώτα, οι φάροι της κοινωνίας, mm-hmm. και όχι κάτι άλλο. Το γεγονός ότι 13 άτομα που δώσαμε επίδομα, έδωσε το ΤΕΠΑΚ δηλαδή, 800 ευρώ βρέξει χιονίσει σε μέλη του προσωπικού επειδή κάποιο κομμάτι κάποια σχολής πήγε στην Πάφο και από τον έλεγχο μας είδαμε ότι από τους 13 μόνο οι δύο πήγαν για κάποιες μέρες στην Πάφο. Mm-hmm. Όλα αυτά... Το έπαιρναν όλοι όμως, άσχετα αν πήγαιναν ή όχι. Ναι, αυτό σας λέω. Τελικά έπαιρναν όλοι το επίδομα. Αυτό σας λέω. Αυτό δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία. Θα τα δούμε φυσικά. Ναι, ναι. Και θα βγάλουμε ειδική έκθεση. Επειδή μιλήσαμε πριν και για δημόσιες συμβάσεις, έχουμε βρει και πολλές περιπτώσεις καθυστερήσεων και σε χρόνο, αλλά και επιπλέον κόστους και σε δημόσιες συμβάσεις που χειρίζεται το ΤΕΠΑΚ. Και γενικά φαίνεται ότι, θα το ξεχωρίσω, ακαδημαϊκά μπορεί κάποιο ίδρυμα να πηγαίνει πολύ καλά, ναι, και χαιρόμαστε να πηγαίνει ακαδημαϊκά πολύ καλά κάποιο ίδρυμα. Οικονομικά όμως και σε ό,τι αφορά ορθολογιστική δημοσιονομική διαχείριση, κύριε αγαπητού, φαίνεται να πηγαίνει το αντίθετο από καλά. Και γι' αυτό το θέμα σίγουρα έχει δώσει οδηγίες ήδη ο Γενικός Ελεκτής να κάνουμε ένα πλήρη έλεγχο στο ΤΕΠΑΚ όλων αυτών των εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας και γενικά για το σύστημα ατιμορρησίας που φαίνεται να επικρατεί στο εν λόγω Ίδρυμα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πετρίδη. Καλή συνέχεια.